Νικόλαος, ο Σπυρίδων, δεν ήταν απλώς, δεν είχαν απλώς την πίστη της Εκκλησίας, αλλά τι. Η Εκκλησία, επειδή ακόμα τα πράγματα ήταν λίγο μπερδεμένα και πολλοί μπερδεύονταν στην πίστη και δεν ξέρανε τι ακριβώς να πιστέψουν, πολλές φορές διότι άκουγαν διάφορες γνώμες από εδώ και από εκεί και τα πράγματα ήταν ακόμα ανακατωμένα, να το πω έτσι, δεν είχαν διασαφήσει, τότε τι έλεγε η Εκκλησία. Η πίστη της Εκκλησίας είναι η πίστη του Αθανασίου, του Βασιλείου, του Νικολάου, του Σπυρίδωνος. Στο πρόσωπο δηλαδή αυτών των πατέρων ήταν η ίδια η πίστη και το δόγμα της Εκκλησίας. Γι' αυτό είναι οι κανόνες της πίστεως οι Άγιοι μας. Και κάτι ακόμα. Είπαμε ότι η Εκκλησία βρέθηκε στην ανάγκη να συγκαλέσει οικουμενικές συνόδους, τις οποίες τις τιμούμε και τους πατέρες που συμμετείχαν σε αυτές τους τιμούμε. Όμως προσέξτε και κάτι ακόμα. Πριν από 1,5 περίπου χρόνο, τον Ιούνιο του 2016, στην Κρήτη, συνήλθε η Μεγάλη και Αγία Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Και ακούγονται πολλά και λέγονται πολλά. Και εδώ θα κάνω 2 επισημάνσεις. Πρώτον, για ποιο λόγο συνήλθε, αφού δεν έχουμε δογματικό ζήτημα. Γιατί, διότι έπρεπε να επικαιροποιήσει το μήνυμα της Εκκλησίας στο σύγχρονο άνθρωπο. Κοινωνία, οι άνθρωποι όλοι τρέχουμε και βαδίζουμε προς την πρόοδο με ηλικιώδεις ρυθμούς. Πέρασε η εποχή της νεωτερικότητας, τώρα είμαστε στη μετά-νεωτερικότητα και μετά δεν ξέρουμε σε ποια άλλη εποχή και φάση θα είμαστε. Πρέπει λοιπόν η Εκκλησία την ίδια πίστη και το ίδιο δόγμα και την ίδια αλήθεια που είχε πάντοτε από την εποχή των πατέρων να την επικαιροποιήσει και να την μεταφέρει σε σύγχρονη γλώσσα στο σύγχρονο άνθρωπο, διότι αλλιώς θα είμαστε ένα μουσείο, η Εκκλησία, θα συντηρούμε τους στίχους και τις τυπογραφίες και τις αγιογραφίες, θα κάνουμε τη λειτουργία και δεν θα έχουμε να πούμε απολύτως τίποτα στο σύγχρονο άνθρωπο. Και το δεύτερο είναι ότι η σύνοδος αυτή της Κρήτης δεν είχε σκοπό να αλλάξει κανένα δόγμα, όπως πολλοί λένε και διατείνονται κατήγοροι της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, διότι πρώτον δεν είχε την αρμοδιότητα και την εξουσιοδότηση για κάτι τέτοιο και δεύτερον διότι το δόγμα της Εκκλησίας μας είναι καταγεγραμμένο με λεπτομέρεια και με σαφέστατο τρόπο προκειμένου να μην υπάρχει κάποια παρανόηση επ' αυτού. Ο Άγιος Σπυρίδων λοιπόν ήταν ο υπέρμαχος της Συνόδου και κάτι προσέφεραν όλοι στη Σύνοδο οι πατέρες. Ο Αθανάσιος που ήταν ακόμα διάκονος και οι άλλοι πατέρες την σοφία τους, τις μελέτες τους, την φώτιση του Αγίου Πνεύματος για τη διατύπωση των δογμάτων. Ο Νικόλαος προσέφερε ως γνωστό το θυμό του. Το θυμό του όταν άκουσε τον Άριο να βλασφημεί και να λέει ότι ο Υιός είναι κτίσμα, ο Υιός και ο Λόγος του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, και τον εράπησε. Και ο Σπυρίδων προσέφερε την ζωή του όλη, που ήταν μια φωτιά όλη η ζωή του Αγίου Πνεύματος. Και έκανε αυτό το περίφημο θαύμα που πήρε ένα κεραμίδι στα χέρια και λέει ότι εσείς που ομιλείτε εναντίον της Αγίας Τριάδος, να, για να καταλάβετε τι σημαίνει. Από τι είναι φτιαγμένο ένα κεραμίδι, ένα σπηλός. Από χώμα, από νερό και από φωτιά. Και όπως κράταγε το κεραμίδι στα χέρια του, έμεινε στη χούφτα του έμεινε το χώμα, έτρεξε το νερό από τη χούφτα του και πάνω στο χώμα εμφανίστηκε μια μικρή φλόγα. Θαύμα μέγιστο, με το οποίο πολλοί που ακόμα δεν ήταν σίγουροι για την ορθότητα του δόγματος, επίστευσαν στην αληθινή πίστη της Εκκλησίας. Και όπου βλέπετε εικόνες του Αγίου Σπυρίδωνος που δείχνει να τον κρατάει το κεραμίδι και να κάνει αυτό το θαύμα, να ξεπροσκυνάτε με πολύ ζέση. Είναι πολύ ζωντανή παράσταση αυτή του Αγίου μας. Και κάτι δεύτερο για τον Άγιο. Η πρώτη λέξη, είπαμε, ήταν η λέξη σύνοδος, τη συνόδου της πρώτης. Και η δεύτερη λέξη, θαυματουργός. Ο Άγιος Σπυρίδων έχει μείνει στην παράδοση της Εκκλησίας μας και στην πίστη και στην ευλάβεια των ανθρώπων ως ο θαυματουργός Άγιος. Αυτός που κάνει θαύματα. Και τι είναι το θαύμα? Είναι μια έκτακτη παρέμβαση του Θεού
στους ανθρώπους προκειμένου να μας επαναφέρει. Όχι ότι οι πιστοί, οι αληθινοί πιστοί, όσοι πιστεύουμε πραγματικά στον Χριστό, στον Σωτήρα και Λυτρωτή, χρειαζόμαστε το θαύμα για να πιστέψουμε, όχι. Κάποτε λέει ένας ιερέας, πολύ περίφημος, γνωστός ιερέας, πατήρ Ιωλίδη Ανακόπουλος από την Καλαμάτα, πολύ εγκρατής, κληρικός και άνθρωπος σπουδαίος που μετέφερε στην Έλληνη και όλη την Παλαιά Διαθήκη, ερχότανε με το τρένο από την Καλαμάτα προς την Αθήνα και σε κάποιο σταθμό, κάπου στην Πελοπόννησο, το τρένο σταμάτησε διότι σε ένα κοντινό ναό είχε γίνει ένα θαύμα. Και όλοι κατέβηκαν να πάνε να δούνε το θαύμα που έγινε από αυτή την εικόνα. Εκτός από τον πατέρα Ιωήλ που έμεινε στη θέση του. Όταν γύρισε αυτή που κάθονταν μαζί του, λέει: μα καλά, εσείς ιερέας και δεν πήγατε να δείτε το θαύμα. Δεν έχω, αδέλφια μου, λέει, ανάγκη να πιστέψω από ένα θαύμα. Πιστεύω και χωρίς αυτό. Όμως ο Σπυρίδων έμεινε στην παράδοσή μας ως ο κατεξοχήν θαυματουργός ιεράρχης. Αυτός ο ολιγογράμματος, όχι αγράμματος, αλλά ολιγογράμματος τιμή ψυχών και προβάτων της Κύπρου, έμεινε στην παράδοση σαν θαυματουργός, διότι έκανε θαύματα τα οποία άπτονται της καθημερινότητας και της ανάγκης της καθημερινής των ανθρώπων, αλλά και όπως τελειώνει το Απολυτίκιο, όταν λειτουργούσε, τόσο άγιος και τόσο ευλογημένος ήταν, ώστε αγγέλους έσχες συλλειτουργούντας ιερότατε. Την ώρα που λειτουργούσε, περικύκλωναν και ακούγονταν οι αγγελικές φωνές και οι υμνοδίες και τα φτερά των αγγέλων που περιείπταν το γύρο από την Αγία Τράπεζα την ώρα που ο Ιερός Σπυρίδων προσέφερε την ανέμακτη ιερουργία και την Αγία Αναφορά. Μακάρι να είχαμε κι εμείς ένα ψήγμα από την πίστη αυτών των πατέρων, όχι να δούμε τέτοια θαύματα, αλλά να μπορούμε να ζούμε λίγο μέσα σε αυτήν την πίστη, μέσα σε αυτό το πνεύμα, μέσα σε αυτή τη φωτιά, την καθημερινή φωτιά που ζούσαν αυτοί οι Άγιοι μας. Όμως, τελειώνω και συγχωρέστε με που μακρηγόρησα με τις φράσεις πάλι του Απολυτικίου. «Δόξασι, δόξα το σε στεφανώσαντι, δόξα το ενεργούντι δια σου πάσιν νιάματα». Τελικά, αδελφοί μου, η αναφορά μας είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Και όταν τιμούμε τους Αγίους, δεν τιμούμε τον Άγιο, τον Σπυρίδωνα, τον Νικόλαο, τον οποιοδήποτε Άγιο, αλλά τιμούμε τον ίδιο τον Χριστό. Οι Άγιοι είναι η οδηγή μας προς τον Χριστό, προς τον οποίο αναπέμπουμε κάθε δόξα, τιμή και προσκύνηση, τώρα και πάντα και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Μεταφόβου Θεού, πλησίως και αγάπης, προσέρχεται.